Έστω γράφει. Καλά, μπαίνει και δεν υπάρχει. Υπάρχει μεγάλη σύνδεση και επικοινωνία με τα ζώα. Και αυτό που είδατε εδώ είναι παιδικό αποθεμένο. Πάνω υπηρεγεί σαν παιδικό όνειρο, αυτό εδώ είναι παιδικό αποθεμένο γιατί δεν είχαμε μικρό άλογο. Και τώρα δεν τα χορταίνω και 2.000 άλογα δεν είχαμε, δεν θα έλεγα όχι. Καθημερινώ η τροφή που τρώνε είναι 15 με 16 τόνους την ημέρα. Είναι απλά πιέρευνα και άλογα. Ένα άλογο θέλει από 15 μέχρι 20 κιλά τροφή για να τραφεί σωστά. Άρα ταΐζουμε 16 τόνους την ημέρα. Και τα λεφτά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταγόνα στο Βουλιανό. Πόσο περίπου δίνει έτσι να έχουμε γνώση? Το πρόγραμμα αυτό εγώ ξεκίνησα το 2006. Τότε είχα 100 άλογα και δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν προγράμματα ευρωπαϊκά που το στηρίζει τα ντόπια αυτόχθονα. Είναι αυτόχθονες ντόπιες ελληνικές φυλές. Σπάνιο είδος. Όπως είναι τα άλογα, είναι οι αγελάδες, είναι τα βουβάλια, είναι κάποια αυτόχθονα ζώα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Τότε ήταν 475 ευρώ το ζώο. Ετησίως. Που ήταν οριακά με τις τιμές της τότε, τα πετρέλαια, ανταλλακτικά, τροφές. Παλέψαμε 12 χρόνια για να μελέτες που καταθέσαμε και εισαλθήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγκρίθηκε να ανεβούν σε όλα τα ζώα, όχι μόνο στα άλογα, σε όλα τα ζώα τα κουστά. Η ειρωνία είναι ότι δώσαν παράταση άλλων ένα χρόνο με τα παλιά ποσά, ενώ θα μπορούσαν από αρχές του 2023 να ενταχθούμε σε καινούργιο πρόγραμμα που έχει γίνει αναδιάθρωση στις τιμές και θα μπορούσαμε να τα συντηρήσουμε πολύ καλύτερα τα ζώα μας. Τα πορόγια είναι όπου παλιά είναι το φυσικό προορισμό. Στα προπολεμικά ήταν σαν σανατόριο γιατί είχε πολύ καλό κλίμα και οι γιατροί που πήραν στον κόσμο για το καλό κλίμα που έχει να έρχονται να κάνουν παραθέσεις στα πορόγια. Τότε νοικιάζανε σε δωμάτια, δεν υπήρχαν ξενώνες. Υπήρχαν δωμάτια που καθένας παραχωρούσε ένα δωμάτιο σε κάποιον παρατηρησί να μείνει. Τώρα υπάρχουν οι ξενώνες, υπάρχουν οι ταβέρνες. Στην κοντινή απόσταση είναι η Λίμνη Γεργίνη που γίνεται ο φυσικό προορισμό. Και ένας επισκέπτης μπορεί να γεμίσει ένα διήμερο, ένα τριήμερο στην περιοχή να περάσει όμορφα. Με τα χρόνια πάντα έβλεπα από την κορυφή του βουνού και ονειρευόμουν πώς θα έχω ένα άλογο να πηγαίνω βόλτα στο βουνό. Περνώντας τα χρόνια μου ήρθε η ιδέα να κάνω τις περιγύρες με τα άλογα και δηλαδή το 1996 ξεκίνησα με 6 ιδανικά άλογα να κάνω τις περιγύρες εδώ στο δάσος, πάνω από ρόγια. Το πρώτο χρόνο ήδη είχα 13 δικά μου. Και στη συνέχεια χρόνο με το χρόνο πήγαινε καλύτερα. Τώρα κλείσαμε 27 χρόνια. Τα παιδιά που ερχόντουσαν εδώ και κάνανε βόλτα, τώρα θέλουν τα παιδιά τους και κάνουν βόλτα με τα άλογα. Και αυτό που έχει να κάνει με άλογα είναι το πόσο δένονται ένα μεταξύ τους. Ήταν η Τατιάνα, που πήγε μια μαύρη φοράδα πανέμορφη, και ο Άλκης. Αυτά ήταν πολύ δεμένα τα ζώα ένα μεταξύ τους. Ήταν πολύ μακριά το ένα μετά, ήταν μιλάμε για απόσταση 7-8 χιλιόμετρα. Τότε η Τατιάνα έπαθε ένα ατύχημα, όλοι άρχισε να ανησυχεί, χλιμίτριζε, χτύπα για τα πόδια του και έφυγε. Του κουπάνη πήδηξε το φράχτη, που ήμασταν πάνω στο καταφύγιο που θα και πηγαίναμε εκεί. Και έφυγε να πάει να τον ακολούθησε εγώ, τελικά πήγε κοντά στη Τατιάνα. Η Τατιάνα είχε κρεμαστεί με ένα, είχε πέσει στον κρεμό και όπως ήταν το σκηνή πνίγηκε. Και όταν έφτασα εκεί βρήκα τον Άλκη που ήταν δίπλα της και την έσβοχνε να. Και εκεί κατάλαβα πόσο διέστηση έχουν από μακριά, κατάλαβε το κακό που συνέβη. Δεν την προλάβαμε, δυστυχώς έκοψα τη σκηνή, της έκανα με τεχνητές αναπνοές, αλλά ήδη το ζώο ήταν πεθαμένο. Πριν από 18 χρόνια έκανα μία εκδρομή με μία φίλη μου σε αιρέα που μου έλεγε συνέχεια πάμε στα Άνω Πορόγια, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό, έχει και άλογα, θα κάνουμε βόλτα. Έτσι και ήρθα στα άλογα, γνώρισα τον Νίκο. Αγάπησα τον άνθρωπο, είχα ήδη μεγάλη αγάπη για τα άλογα, για τα ζώα και για τη φύση. Και έτσι έμεινα εδώ πέρα, σε αυτό το πανέμορφο χωριό. Με κέρδισε το χωριό. Δεν είχα κιόλας ποτέ χωριό, έτσι είχα την επιθυμία να αποκτήσω. Οπότε βρέθηκα στο κατάλληλο μέρος. Και εδώ με τι ασχολείσαι? Εδώ ασχολούμαι κι εγώ με τις περιηγήσεις, με το κομμάτι το τουριστικό των περιηγήσεων. Τους τουρίστες δηλαδή που μας επισκέπτονται, τους πηγαίνω βόλτα. Και παράλληλα βοηθάω τον Νίκο στην εκτροφή των αλόγων, σε οτιδήποτε χρειάζεται.